Καλησπέρα σας. Τι ήταν αυτό, τι όμορφια ήταν αυτή. Μπράβο, μπράβο παιδιά, μπράβο. Θα αποφύγω τις προσφωνήσεις. Εξάλλου και νωρίτερα υπόθηκαν από τον προλαλήσαντα και βεβαίως είμαστε όλοι γνωστοί πια. Θέλω να σας καλωσορίσω στην πόλη όλους. Και τους συμπολίτες μου που είναι σήμερα εδώ με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό το συνέδριο, αλλά και όσους έρχονται από μακρύτερα. Και ιδιαίτερα τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, τους ανθρώπους της Κοσμοτέ που είναι σήμερα εδώ. Η Κοσμοτέ είναι ο επίσημος χορηγός του συνεδρίου μας. Πρώτο συνέδριο λοιπόν για το ποδήλατο, πρώτο πανελλήνιο συνέδριο για το ποδήλατο, το οποίο ο Δήμος Λαρισαίων, η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, η Κεντρική Ένωση Δήμων, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και με μεγάλο χορηγό την Κοσμοτέ, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε. Γιατί? Το πρώτο είναι ότι σε μερικές μέρες, το Σάββατο στις 3 του μήνα, είναι η μέρα του ποδηλάτου. Το δεύτερο είναι γιατί ένα παμπάλαιο μέσο μετακίνησης επανέρχεται πια στις μέρες μας με σφοδρότητα σε ό,τι αφορά τη χρήση του και την επίλυση των προβλημάτων που έχουν οι πόλεις μας. Αυτές τις μέρες, λοιπόν, σε ένα τριήμερο θα παρακολουθήσουμε εισηγήσεις και ανταλλαγή απόψεων και καλές πρακτικές που έχουν σχέση με το ποδήλατο μέσω μεταφοράς, αστικό μέσο μεταφοράς, ποδήλατο και υγεία, ποδήλατο ως μέσο άθλησης, αγωνιστική ποδηλασία, λοιπόν, και ένα σωρό άλλα ζητήματα και που αφορούν το συγκεκριμένο μέσο, το οποίο, όπως είπα, επανέρχεται με τέτοιον τρόπο στο σήμερα για να δώσει και να λύσει προβλήματα στις πόλεις μας, οι οποίες, όπως θα δούμε και στις εισηγήσεις, έχουν όλες, μηδεμιάς εξαιρουμένης, έχουν περίπου τα ίδια προβλήματα που αφορούν τις αστικές μετακινήσεις. Το πνίξιμο στην κυριολεξία με το ποδήλατο και την ανάγκη πλέον μέσα από θεσμοθετημένες κινήσεις, όπως είναι τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, να κάνουμε μια δουλειά που θα αποδίδει το δημόσιο χώρο στους πολίτες, που θα δίνει ανάσα, που θα έχει λιγότερους ρήπους, πιο γρήγορες μετακινήσεις και, εν πάση περιπτώσει, με το δικό της τρόπο θα επηρεάζει με καλύτερο τρόπο το ίδιο το ΑΕΠ των πόλεων μας. Όμως, μιλάμε για εποχές στις οποίες το αυτοκίνητο έχει κυριαρχήσει. Είναι δύσκολες οι αλλαγές. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο χρειάζονται τέτοιου είδους δραστηριότητες, χρειάζεται ένα τέτοιο συνέδριο, χρειάζονται επιστημονικές προσεγγίσεις που θα υπάρξουν αυτό το τριήμερο, οι οποίες θα μας δώσουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε στη συνέχεια και ως Δήμοι και ως φορείς γενικότερα αυτό το αύριο των πόλεων μας και τη χρήση του ποδηλάτου σε όλα τα επίπεδα, όπως είπα, που αφορά την υγεία, τη μικροκινητικότητα, το αστικό περιβάλλον, την αθλητική ποδηλασία και όλα όσα, σε όλα όσα μπορεί να συνδράμει το ποδήλατο. Δείτε, δεν προέκυψε τυχαία αυτό. Η πόλη πριν από ένα χρόνο, οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας το ξέρουν, δεν θυμάμαι την ημερομηνία ακριβώς, τότε που κάναμε τον Εθνικό Ποδηλατικό Γύρο. Τότε η πόλη έδωσε εξετάσεις πραγματικά. Και συμμετείχε στη δραστηριότητα αυτή με έναν θαυμάσιο τρόπο, με σπουδαίες εκδηλώσεις που εκτιμήθηκαν σε επίπεδο Υπουργείου, σε επίπεδο Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και ανοίχτηκε ένας δρόμος πια συζήτησης, συνεργασίας, ο οποίος δρόμος έφτασε μέχρι και το σήμερα. Μέχρι και το συνέδριο αυτό, το οποίο είναι η απαρχή και νέων και καινούριων δραστηριοτήτων που θα υπάρξουν, είμαι βέβαιος, στο μέλλον. Πάντα δηλώνω προς τη μεριά της Ομοσπονδίας, αγαπητέ μου Πρόεδρε κύριε Διαμαντόπουλε, ότι η Λάρισα είναι εδώ και αν χρειαστεί και πάλι σε έναν εθνικό αγώνα τέτοιο ποδηλασίας να συμμετέχουμε, κρατήστε το εκ προημίου σας λέω, θα συμμετέχουμε. Για μας ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία και νομίζω ότι από εκείνο το σημείο και μετά, στην ίδια την πόλη, ξετυλίχθηκαν πλευρές αυτής της δραστηριότητας της χρήσης του ποδηλάτου, που μας βοήθησαν και εμάς να κάνουμε όχι απλά πράξη, αλλά να γίνουμε περισσότερο, έτσι, να ακούσουν περισσότερο οι συμπολίτες μας όλα αυτά τα θετικά που έχει η χρήση του ποδηλάτου. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Νομίζω ότι θα περάσουμε ένα τριήμερο δημιουργικό, με ανταλλαγές απόψεων και καλών πρακτικών, όπως είπα, και με επιστημονικές εισηγήσεις. Ταυτόχρονα, για όσους είστε, έρχεστε από μακρύτερα, να πω κάτι. Χαρείτε τη Λάρισα. Είναι μια πολύ ζωντανή πόλη, η οποία στο κέντρο της, αλλά και στην περιφερειά της, ζει με πολύ μεγάλη εντονότητα.
Νομίζω ότι θα έχετε τη δυνατότητα να το διαπιστώσετε αυτό. Ο Δήμαρχος αυτό δεν πέφτει ποτέ έξω. Πάντα επιβεβαιώνεται και με τον καλύτερο τρόπο τις περισσότερες φορές. Καλή επιτυχία στο συνέδριό μας. Να είστε καλά όλοι.